Θέλω να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία αναφορικά με την επισκεψιμότητα. Τα έχουμε κατά το μήνα Σεπτέμβρη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Είναι τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 1, με τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Φεστού. Θέλω λίγο να συγκρίνουμε κάποιους αριθμούς. Αναφορικά με το Σεπτέμβρη του 20, πόσοι επισκέπτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, είναι 9.918. Το Σεπτέμβριο του 2021, τώρα, δύο περίοδοι πανδημίας και οι δύο μήνες, 23.685. Έχουμε μία αύξηση συν 138,8%. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, βάση συζήτηση στην επόμενη συνέντευξη. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού, στην Κνωσό, Σεπτέμβριο του 20, 32.582. Πόσοι το Σεπτέμβριο του 2021, 83.161. Εκτείναξη αύξησης επισκεψιμότητας στο 155,2%. Και πάμε και στη Φεστό για να καταλάβετε το μέγεθος αύξησης. Εδώ το ποσοστό αγγίζει το 133,8%. Σεπτέμβριο του 20, 4.734. Το Σεπτέμβριο του 2021, περίοδος πανδημίας, 11.068. Και θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Παπαδάκη. Είναι πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Να τον καλησπερίσω και να του ευχηθώ την καλή χρονιά, βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Είχαμε πει, θα τα ξαναπούμε, βέβαια, με βάση συζήτηση στα προβλήματα του κλάδου. Θα σας ρωτήσω για τα ένσημα γενικά, τι γίνεται και με τα επιδόματα ανεργίας. Θέλω ένα σχόλιο στα στοιχεία που παρουσιάσαμε αυτή τη στιγμή. Τι δείχνει αυτή η αύξηση πρακτικά και για το τουριστικό προϊόν και για το δικό σας επάγγελμα? Κοιτάξτε. Είναι ένα θετικό σημείο σίγουρα ότι έχουμε μια τόσο καλή αύξηση. Θα ήταν ίσως λίγο πιο καλό αν είχαμε και τα στοιχεία με το Σεπτέμβριο, παραδείγματος χάρη, του 2019. Το σίγουρο είναι ότι η προηγούμενη σεζόν ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη για όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό. Και ελπίζω αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε να δείξουν πάνω κάτω τι μας περιμένει και φέτος, γιατί όλοι ευελπιστούμε σε μια καλή, όσο μπορεί να είναι, τηρούμε των αναλογιών, τουριστική περίοδο, έτσι ώστε να αφήσουμε πίσω μας το 20 που έχει αφήσει ακόμα τα σημάδια του, φοβάμαι, σε πολλούς από εμάς. Ξέρετε, παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία που αφορούν τις επισκέψεις, τα εισιτήρια, τους ανθρώπους που πέρασαν τις πύλες αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Αυτό φάνηκε και στη δουλειά σας? Δηλαδή, αυξήθηκαν και οι ώρες της δικής σας απασχόλησης? Έχουμε να κάνουμε ένα ελεύθερο επάγγελμα. Εμείς δεν είμαστε ακριβώς ελεύθερο επάγγελμα, αλλά αυτό το οποίο... Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, ναι, ναι. Να πω απλώς ότι προφανώς και η χρονιά αυτή ήταν πολύ καλή. Το 2021 ήταν μια σαφώς καλύτερη χρονιά από το 2020 όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Μπορώ να πω ότι σίγουρα πολύ περισσότεροι συνάδελφοι εργάστηκαν πέρυσι και κατάφεραν να βγάλουν κάποια χρήματα έτσι ώστε να περάσουν το δύσκολο αυτό χειμώνα. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε, ξαναλέω, την τόσο πολύ αυτή μεγάλη αύξηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα, βέβαια, ότι όλοι αυτοί οι επισκέπτες επέλεξαν να περιηγηθούν χρησιμοποιώντας ξεναγό. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος, είχαμε ανοίξει το θέμα των ενσύμων, του επιδόματος ανεργίας, κάποιες χρηματοδοτήσεις, ξέρετε, γιατί και ο κλάδος σας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και αυτό το επιβεβαιώνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα από το ρεπορτάζ μας. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Υπάρχουν συνάδελφοί σας ακόμα που δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ουσιαστικά για το 2020 μείναμε όλοι οι 3.000 περίπου ξεναγοί της Ελλάδας με μία βοήθεια που ήταν κάτι λιγότερο από 2.000 ευρώ, 1.868 ευρώ. Τα χρήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκούσαν και το λέω πάρα πολύ ευγενικά και απλά. Δεν επαρκούν για να συντηρηθεί, ειδικά όταν μιλάμε για μια οικογένεια. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να δούμε, σύν τις άλλες να πω επίσης ότι ούτε και εμείς μπήκαμε στους κορονόπληκτους, στους πληγέντες, από τον κορονοϊό. Έτσι ώστε να έχουμε τα τυχόν άλλα ευεργετήματα τα οποία έχουν λάβει και διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε εδώ και αρκετό καιρό είναι έτσι ώστε να λάβουν οι συνάδελφοι τουλάχιστον την τακτική επιδότηση του ΟΑΕΔ, το Ταμείο Ενεργείας, να το πω έτσι πολύ απλά. 3 μήνες ουσιαστικά ζητάμε, τους οποίους έχουν λάβει ήδη, από όσο γνωρίζω, το Ταμείο Ενεργείας στην επιδότηση και κάποιες άλλες κατηγορίες του εργαζομένου.
Μιλάμε συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο του 2021, τον Ιανουάριο του 2022 και τον Φλεβάριο του 2022. Προς το παρόν, δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει κάποια ενθαρρυντική εξέλιξη. Το θεωρούμε τουλάχιστον άδικο. Μιλάμε για, όπως καταλαβαίνετε, έναν αριθμό σημαντικό από τη μία και από την άλλη όχι τόσο πολύ μεγάλο που να επιβαρύνει τόσο πολύ τον κρατικό προϋπολογισμό. Και παρά το γεγονός ότι το 2021 αρκετοί από εμάς εργάστηκαν, δουλέψαμε ουσιαστικά για μία μισή σεζόν. Μιλάμε δηλαδή για μία σεζόν η οποία ήταν, ας πούμε, ικανοποιητική για 3 μάξιμου 4 μήνες. Όσο και αν εργάστηκε κανείς, όσο και αν εργαστεί κανείς την περίοδο αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του χειμώνα και έχοντας και σαν δεδομένο το ότι το 2020 άφησε πάρα πολλά κενά, τα οποία όλοι μας προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε. Η σεζόν πότε ξεκινάει, καλώς εχόντων των πραγμάτων και κορονοϊού επιτρέποντος, θα πω εγώ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ευελπιστούμε από αυτά που ακούμε κι εμείς δηλαδή, ότι τέλη Μάρτη με αρχές του Απρίλη θα υπάρξουν οι πρώτες αφίξεις. Ελπίζουμε τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη, τουλάχιστον αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί. Το στίχημα νομίζω φέτος είναι να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς. Ναι, ναι. Το 2020 είχαμε ξεκινήσει ουσιαστικά εκεί πέρα γύρω στα μέσα με τέλη Ιουλίου. Το 2021 ουσιαστικά η σεζόν ξεκίνησε, αν δεν με απατάει μνήμη, 14 του Μάη από το Μάιο, αλλά χρειάστηκε να περιμένουμε, όπως σας είπα, να μπει ο Ιούλιος για να ξεκινήσουμε κανονικά. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς και ευελπιστώ ότι μετά λίγο την παγωμάρα που έφερε η Όμικρον, τα πράγματα έτσι λίγο να μπουν σε μία σειρά. Ο κόσμος έχει το ενδιαφέρον και τη θέληση, από ό,τι βλέπω, να ταξιδέψει και να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους. Ανάγκη διακοπές. Μακάρι να βοηθήσει. Να έρθει στην Κρήτη, να γνωρίσει τις ομορφιές μας. Ακριβώς. Μακάρι να ξεκινήσουμε όλοι πιο νωρίς. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Το ευχόμαστε όλοι. Να διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα και στον κλάδο σας. Να είστε καλά.